Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Με τους περισσότερους από εσάς έχουμε βρεθεί στο γραφείο μου με την έναρξη της περίοδου διοίκησης της υπηρεσίας με το πρόσωπό μου. Μιλήσαμε κατ' ιδία. Έχουμε θέσει τις παραμέτρους λειτουργίας, της νόμιμης λειτουργίας των καταστημάτων σας. Σας έχω θέσει από την πλευρά μου ποιες είναι οι προϋποθέσεις της σωστής λειτουργίας. Την ανοχή μου την είδατε, την ξέρετε. Τα προβλήματα είναι γνωστά. Πάνω σε αυτά θα μιλήσουμε. Θα αναπτύξουμε και τις θέσεις τις δικές μας, αν τις ξαναακούσετε. Τις δικές μου τουλάχιστον που τις ξέρετε. Θα ακούσετε παράλληλα για τις ανησυχίες της Δημοτικής Αρχής εδώ, του Δήμου και των Υποφθήνων. Είμαστε τρεις παράλληλες τάξεις επαγγελματιών. Εσείς είστε οι αντικαταστηματάρχες. Η πλευρά μας είναι η αστυνομία και από την άλλη πλευρά είναι ο Δήμος, ο οποίος έχει και αυτός τις δικές του ανησυχίες, θα το πω και πάλι. Θα πρέπει ο καθένας από την πλευρά του να αναλογιστεί τις συνέπειες των πράξεων και των παραλήψεων και ανάλογα έτσι να προχωρήσουμε. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Περισσότερο είναι αυτά που μας ενώνουν και τίποτα δεν μας χωρίζει. Όλοι είμαστε σε κοινό στόχο, δηλαδή να λειτουργήσουμε συντονισμένα και αρμονικά, να μην υπάρξουν προβλήματα στον κόσμο και σε εσάς κυρίως. Όσο αυτή η λειτουργία είναι νομότυπη, είναι εν πάση περιπτώσει μέσα στα πλαίσια του εφικτού να γίνεται με τρόπο ώστε να μην δημιουργεί προβλήματα, τόσο καλύτερο για εσάς κυρίως που είστε επαγγελματίες και δεν έχετε τις συνέπειες μιας πιθανής αυτονόμησής σας έτσι, και αυθαίρετης λειτουργίας σας. Λίγα πράγματα αυτά, έτσι για να αρχίσουμε και συνεχίζουμε.